Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια. Εδώ είναι η γηπεδάρα μας. Σε άρεστη κατάσταση η γηπεδάρα. Σε αυτό πάμε. Ναι, αγόρι μου. Φτάσαμε. Αυτό είναι το γήπεδο. Πάμε και μέσα να το δούμε. Έλα. Τέτοιο χόρτο αυτή την εποχή σε τέτοια κατάσταση τερέν δεν βρίσκεις. Ούτε αλφαεθνική. Αλφαεθνική. Κοίτα εδώ χορτάρι. Πίκνομα. ΑΕΚ Καλαμιάς. ΑΕΚ. Καλό σας βρήκαμε. Καλό καλοκαίρι να έχετε. Ό,τι επιθυμείτε. Και πρωταθλήματα στην ΑΕΚ. Καλαμιάς, Καλαμιάς. Καλαμιάς. Αμέσως είναι να μας πεις για τον ΠΑΟΚ. Ο καθένας με το πόδο του. Έλα, σας δώσαμε το κύπελο, εντάξει. Δεν το δώσαμε. Φεύγεις, ε. Τι είναι αυτό? Μανιτάρια. Άγρια μανιτάρια. Οδυσσέα Μεγαλία, έτσι. Τα λέμε. Πες πυρούνι, πήρες έτσι. Καλώς σας είχαμε, ευχαριστούμε πολύ. Υγεία. Υγεία, πάντα και επιτυχίες. Υγεία, πάνω απ' όλα. Η υγεία φέρνει όλα τα υπόλοιπα, να ξέρω. Καλό, καλό.
Φωτιά με βάλεις, Κυριακό. Αυτό είναι και αδύναμο. Αλφα εθνική είναι. Πολύ ωραία. Αλλά τι. Είμαστε εδώ με τον φίλο μας τον Κυριακό να μας πει πως γίνεται αυτό το τόσο ωραίο μανιτάρι εδώ πέρα. Λοιπόν. Δεν το πλένεις, σκουσκουπίζεις μόνο το τηγανάκι, λίγο νερό, ας το βάλει και αυτό το ζυμί του. Μόλις μαραφή, κρεμμυδάκι. Το άλλο που το γεμίζεις μέσα, πώς μου το πες το άλλο. Ποιο. Δεν μου πες ότι το γεμίζεις μέσα. Ναι, αυτό το κάστε στη σιδουφού. Στη σχάρα εκεί. Σχάρα εκεί. Πες τα κάρβουνα πρώτα. Κάρβουνα, στη σχάρα. Λίγο λάδι, αλάτι, το αφήνεις. Ναι. Γεμίζεις μέσα ζουμί, μαραίνεται και μετά το ζουμί πίνεις και το τρως. Το κόβεις. Και πάρει κάποια πράγματα. Και ο τάλος είπα, κρεμμυδάκι. Αυτό τώρα πώς για να το μαγειρέψει τώρα, για πες. Αυτό όπως είναι έτσι, το κόβεις. Ναι, το κόβεις. Το κόβεις. Ναι. Το τηγάνι μέσα, λίγο νερό. Αυτό βάζει το νερό, βγάζει και αυτό. Νερό. Μόλις μαραθεί αυτό. Ναι. Με το κρεμμύδι, μαραθούνε. Βάζει το κρασί, το λαδάκι, πιπέρι, αλάτι. Μάμ. Μάμ. Πάει αυτό. Ναι. Αλατάκι. Έλα, καμιά θα είχα τσικαράσεις. Τα τηγάνι μας θα γεμίσει αυγό. Αμελέκα θα μας φτιάξει. Αμελέκα. Τι καφέ θα κάνουμε. Καλησπέρα, τι κάνετε. Τι γίνεται. Καλά είστε. Καλά είστε. Καλώς όρισες. Καλά μέσα. Καλά, καλά. Ωραία, πού θα κονίσετε αυτό. Να σας καλησπερίσω και να σας καλωσορίσω στην παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Αγγελίδη «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου». Πιστέψτε με, είναι ένα βιβλίο που αξίζει να μπει στα σπίτια όχι μόνο των φιλάθλων της ΑΕΚ, αλλά όλων των φιλάθλων. Είναι μια ιστορική αναγνώμη, θα μιλήσουμε παρακάτω και πιο συγκεκριμένα θα μιλήσει και ο συγγραφέας του βιβλίου αυτό, ο Νίκος Αγγελίδης. Να πούμε δύο πράγματα για το ποιος είναι ο Νίκος ο Αγγελίδης. Ο Νίκος γεννήθηκε στην Αθήνα στα Πατήσια το 1967 με καταγωγή από την πόλη και παππού αθλητής σε μια από τις πρώτες ομάδες της ΑΕΚ, δεν θα μπορούσε παρά να ερωτευτεί παράφορα τον δικέφαλο αετό, την ρίζα του δηλαδή. Σε ηλικία 14 ετών βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, σπούδασε δημοσιογραφία στο Νιου Τζέρσι και ξεκίνησε να εργάζεται στα 15 του ως αθλητικογράφος της ομογενειακής εφημερίδας Εθνικός Κύριος. Στα 16 ανέλαβε υπεύθυνος αθλητικού τμήματος. Συνέχισε σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, εφημερίδες, τηλεόραση. Στην ΕΡΤ για 12 χρόνια μέχρι το ΦΥΕΟ Λουκέντο της 11ης Ιουνίου του 2013. Εργάστηκε μεταξύ άλλων ως παρουσιαστής ενημερωτικών εκπομπών και του Δελτίου Ειδήσεων στα αγγλικά. Αρχισυντάκτης, ενώ πήγε ως πολεμικός ανταγωνιστής και στο Ιράκ. Το 2015, μετά από δύο χρόνια σκληρού αγώνα, επέστρεψε νικητής στην ΕΡΤ, αναλαμβάνοντας την παρουσίαση της πρωινής εκπομπής ενημερωτικής ζώνης στην ΕΡΤ. Συνεχίζει με την παρουσίαση του Δελτίου Ειδήσεων της καθημερινής αποκριματικής εκπομπής «Ώρα Ελλάδας», με θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος και με ιδιαίτερη βάση στην περιφέρεια και πολλές φορές και εδώ στην Κοζάνη. Είναι δημιουργός του aeklive.gr, ενός οπαδικού ενημερωτικού site της ΑΕΚ με διαφορετική αντίληψη και παρουσίαση. Το 2011 εξελέγει στη διοίκηση της ΑΕΚ αναλαμβάνοντας χρέη Γενικού Αρχηγού και υπεύθυνος του Γραφείου Τύπου. Υπέβαλε όμως, και εδώ ακούστε, σύντομα την παραίτησή του, εξηγώντας ότι δεν πρόκειται ποτέ και με τίποτα να διαπραγματευτεί το ρομαντισμό της ιδέας της ΑΕΚ. Ο παππούς του, Νίκος Αγγελίδης, από τη Βλάκα της Κωνσταντινούπολης, υπήρξε αθλητής της ΑΕΚ στην πρώτη ομάδα βόλεϊ στις αρχές της δεκαετίας του 30. Ο Νίκος Αγγελίδης είναι παντρεμένος με την Αργυρό Γιαννακάκου και έχει τρία αγόρια, τον Γιώργο, τον Στράτο και τον Οδυσσέα. Αυτός
είναι ο Νίκος Αγγελίδης, ένας ρομαντικός φύλαθρος, ένας ρομαντικός αεξής. Να πούμε και δύο πράγματα για το βιβλίο, όλες οι ΑΕΚ του κόσμου, ένα μοναδικό πραγματικά ταξίδι στα αχαρτογράφικα νερά της ιστορίας της ΑΕΚ. Και του Δικέφαλου ΕΤΟΥ, αποτελεί το βιβλίο όλες οι ΑΕΚ του κόσμου, του δημοσιογράφου του σύμπαν, του ΕΤΣΕΡ, του Νίκου Αγγελίδη. Το βιβλίο ταξιδεύει σε αναζητήσεις γύρω από την ιστορία της ΑΕΚ που ξεκινούν από το 1876 και καταλήγουν στο σήμερα. Η πολυτελής δουλειά των 320 σελίδων κυκλοφορεί από τον εκδοτικό οίκο Νότιος Άνεμος. Περιλαμβάνει 1500 ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες, αδημοσίευτες υπερβολές, αλλά και δισεύρετα από κόμματα παλιών εφημερίδων. Η έρευνα για τον εντοπισμό όλων των ομάδων του κόσμου που λέγονται ΑΕΚ ή έχουν έβριμα το Δικέφαλο ΑΕΤΟ διήρκησε 5 ολόκληρα χρόνια και φέρνει στο φως την ύπαρξη 361 ομάδων και στις 5 υπήρους με το όνομα ΑΕΚ. Ο Νίκος Αγγελίδης, δημοσιογράφος όπως είπαμε της ΕΡΤ και παρουσιαστής της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής 10 στην ενημέρωση, στην ΕΡΤΕΝΑ ασχολείται με τα κοινά της ΑΕΚ από μικρό παιδί. Σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι ενώνει όλο το φάσμα των κυτρινόμαυρων ομάδων που έχουν έμβλημα το Δικέφαλο ΕΤΟ, ταξιδεύοντας στην ιστορία και τα γεγονότα που οδήγησαν στη δημιουργία αυτών των ομάδων. Από την πόλη μέχρι τα βάθη της Ανατολίας, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τη μαρτυρική Κύπρο μέχρι το χωριό Μπελογιάννης της Ουγγαρίας, τον Παναμά, την Ινδία, τον Μπουρουτί. Η έκδοση του βιβλίου «Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου» έγινε με την υποστήριξη της ΠΑΕ ΑΕΚ και της ΚΑΕ ΑΕΚ. Λοιπόν, πριν περάσουμε στον Νίκο Αγγελίδη, τον συγγραφέα και τον δημοσιογράφο, να μας πει δύο λόγια για... και να σας καλωσορίσει η ψυχή, το σώμα, ένας άνθρωπος για όλες τις δουλειές, ο Παναγιώτης Τσαλίδης, που ήταν ένας από τους προτεργάτες, γιατί δούλεψε και άλλοι, έτσι, να βγάλει το χωριό, την Καλαμιά, από την αθλητική αφάνεια που υπήρξε αρκετό διάστημα. Ο Παναγιώτης ο Τσαλίδης. Καλησπέρα και από εμένα, να σας ευχαριστήσω. Εκ μέρους της διοίκησης να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μας κάνετε την τιμή να βρίσκεστε στην εκδήλωση εδώ του Νίκου Αγγελίδη και της ομάδας μας και του χωριού μας ταυτόχρονα. Να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Αγγελίδη που προβάλλει την ομάδα μας και το χωριό μας. Ένα τόσο δα μικρό χωριό το προβάλλει τόσο όμορφα και θετικά. Επίσης να ευχαριστήσω πάντα μέσα εκ μέρους της διοίκησης όλα τα μέσα του νομού που έχουν δώσει μία ξεχωριστή νότα στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νομού μας. Να ευχαριστήσουμε τους εκπροσώπους της ΕΠΣ που μας κάνουν την τιμή να βρίσκονται στο χωριό μας, σε αυτή την εκδήλωση, τους εκπροσώπους όλων των ομάδων που βρίσκονται σήμερα εδώ πέρα και όλο τον κόσμο του χωριού και μη του χωριού μας που στηρίζουν την ομάδα μας και μας κάνουν περήφανους. Επίσης, εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και πρέπει να ευχαριστήσω τους ανθρώπους της ομάδας του χωριού μας, να ευχαριστήσω τον Μπάρε του Σεμερτσίδη που για επαγγελματικούς λόγους είναι στη Γερμανία και τον Γιώργο του Σεμερτσίδη, το θείο τον Αβραάμ του Γιαμουρίδη, που είναι άλλη μια ψυχή της ομάδας, το θείο τον Αδόνη τον Τζαλίδη, τον Ιάκωβο τον Τζαλίδη, τον Σταύρο τον Γιαμουρίδη, τον Βασίλη τον Γιαμουρίδη και γενικά όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω από την ομάδα που έχουν κάνει... Όλους τους Τζαλίδες και όλους τους Γιαμουρίδες. Έτσι υπάρχει και ο Φενοβλίδης, ξεχωριστός, το Γιώργο τον Νίσκο, τον φίλο μου, όλοι αυτοί μαζί με κάποια πολλά άτομα του χωριού έχουν κάνει εκπληκτικά πράγματα στο χωριό που δεν τα περιμέναμε, όχι απλά στην ομάδα του χωριού, γενικά στο χωριό. Κάνανε φανταστικές αθλητικές εγκαταστάσεις,
και διάφορα πράγματα στο χωριό που δεν τα φανταζόμασταν πριν μερικά χρόνια ότι θα γινόντουσαν αυτά τα πράγματα στο χωριό. Να δώσουμε το λόγο στον Νίκο, γιατί έχω πολύ άγχος. Όταν βάζει τα γκόλ ο Παναγιώτης και δίνει τις πάσες, δεν έχει άγχος. Τώρα εδώ στο μικρόφωνο μας λέει ότι έχει άγχος. Λοιπόν, δεν πειράζει, το χαστείο πραγματικά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ όμορφα που είμαι εδώ μαζί σας. Αισθάνομαι ότι είμαι σε μια ξεχωριστή, μια διαφορετική, μια ζεστή οικογένεια. Αυτή η εικόνα που βλέπω μπροστά μου για έναν άνθρωπο που ζει στην Αθήνα είναι τελείως διαφορετική και είναι πολύ σημαντική. Να την κρατήσετε αυτή την εικόνα, γιατί είναι τόσο διαφορετική που μας κάνει όλους εμάς που ζούμε στην πρωτεύουσα και στις μεγάλες πόλεις και ζηλεύουμε πραγματικά. Τιμήσατε όλοι με την παρουσία σας εδώ πέρα αυτή την προσπάθεια και προσωπικά θέλω να σας ευχαριστήσω. Όπως νομίζω ότι νιώθουν το ίδιο και θέλουν να ευχαριστήσουν οι άνθρωποι της ΑΕ Καλαμιάς που διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Με την ΑΕ Καλαμιάς γνωρίστηκα πολύ τυχαία φυσικά, μέσα στο πλαίσιο της έρευνας που έκανα για να εντοπίσω όλες τις ΑΕ του κόσμου. Θα σας πω και γιατί έκανα αυτή την έρευνα, αλλά θέλω να πω ότι μιλώντας με τον Παναγιώτη αρκετές φορές διαδικτυακά και στο τηλέφωνο, έτσι έδεσα, πώς το λένε, ένιωσα ότι είναι πολύ δικός μου άνθρωπος. Προφανώς έχει να κάνει και η ρίζα, έχουν να κάνουν όλα αυτά. Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, μιας και μιλάμε για τη ρίζα, γιατί είναι 19 του Μάη και έχει θεσπιστεί αυτή η ημέρα ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των ποντίων. Είναι γεγονότα τα οποία πρέπει να τα θυμόμαστε και είναι γεγονότα τα οποία πρέπει να τα μεταβιβάζουμε στην επόμενη γενιά που μεγαλώνει τώρα για να μαθαίνει την ιστορία του τόπου και να μαθαίνει γιατί ο κάθε τόπος έχει τη δική του διαφορετική σημαντική ιστορία. Εδώ από ό,τι αντιλαμβάνομαι είναι ένα χωριό το οποίο έχει πολύ μεγάλο κομμάτι ποντιακού ελληνισμού, έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ανθρώπων οι οποίοι ξεριζώθηκαν με τον ΑΒ τρόπο και ήρθαν εδώ διεκδικώντας μια καινούργια ζωή και επειδή και εμένα οι ρίζες μου και οι καταβολές μου είναι κάπως έτσι, δυστυχώς δεν είμαι πόντιος και πάντα το λέω δυστυχώς, αλλά η καταγωγή μου κρατάει από την πόλη, οπότε λέω ότι έχω μικρασιατική καταγωγή, αισθάνομαι πάρα πολύ κοντά με εσάς και αισθάνομαι ότι είστε πολύ δικοί μου άνθρωποι. Είναι ζεστή αυτή η εικόνα που βλέπω για μένα και πολύ σημαντική. Έχοντας πάει σε πολλές περιοχές, έχουμε κάνει παρουσία στη Νέα Υόρκη, στην Αυστραλία, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη πριν από ένα περίπου μήνα. Θέλω να πω ότι είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά ωραία αυτή η εικόνα των ανθρώπων, των προσώπων που βλέπω εδώ μπροστά μου και θέλω να τους ευχαριστήσω όλους για την τιμή που μου έχουν κάνει να είναι εδώ σήμερα παρόντες και την τιμή που αισθάνομαι ότι κάνουν στην ίδια την ΑΕΚ και την ιστορία της. Θέλω να πω μια κουβεντούλα μόνο γιατί ξέρω ότι είναι χαμηλών τόνων και ο φίλος μου ο Γιώργης εδώ πέρα, ο Γιώργος ο Κατσίκας. Συνήθως όπου πηγαίνω καλούμε συναδέλφους από την ΕΡΤ για να κάνουν την παρουσίαση κλπ. Αλλά όταν έχω ξεκινήσει, όταν ξεκίνησα τη διαδικασία αυτή για να αναζητήσω ομάδες από όλη την Ελλάδα και να βρω τα στοιχεία τους, ξαφνικά έπεσα μπροστά σε μια ιστορία, ματιές στα σπορ, από εδώ, από εκεί, μια ολόκληρη ιστορία εκεί στην Κοζάνη που ο άνθρωπος αυτός λες και είναι σε κάποιο μεγάλο κανάλι, ένα τεράστιο δίκτυο έχει φτιάξει και παρακολουθεί τα πάντα, καταγράφει τα πάντα, είναι πραγματικά μοναδικό αυτό που κάνει, τον ζηλεύω με την καλή έννοια της λέξης και τον παραδέχομαι. Και άλλωστε αυτός ήταν και ο λόγος που και η επιθυμία μου να είναι ο Γιώργος ο Κατσίκας, το είπα και με τον Παναγιώτη τον Τζαλίδη, συμφωνήσαμε και οι δύο, χωρίς δεύτερη σκέψη, να είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα παρουσιάσει το βιβλίο, γιατί είναι τόσο κοντά σε αυτό που κάνει το βιβλίο, πραγματεύεται το βιβλίο τόσο πολύ κοντά τα πράγματα που παρουσιάζει και στη δουλειά του ο Γιώργος ο Κατσίκας, είναι σίγουρα με μια φιλοσοφία ρομαντική και σίγουρα με μια φιλοσοφία ερασιτεχνική και το βιβλίο και η προσπάθεια του φίλου Γιώργου, τον οποίο το γνώρισα τώρα από κοντά πρώτη φορά, έτσι. Μην νομίζετε ότι είχαμε κάποιους ιδιαίτερους δεσμούς. Θέλω να σας παρουσιάσω λοιπόν την ιστορία όλων των ΑΕΚ του κόσμου. Είναι 361 ομάδες, μέσα σε αυτές είναι και η ΑΕΚ Καλαμιάς.
Είναι η δεύτερη έκδοση αυτή, η πρώτη βγήκε τον Ιούνιο, πήγε πάρα πάρα πολύ καλά, απρόβλεπτα καλά για μας που ζοριστήκαμε πολύ να βγάλουμε αυτή την έκδοση, είναι πολύ έξοδη έκδοση, θέλω να πω ότι δεν με βοήθησε κανένας εκδοτικός οίκος, γιατί όπου και να πήγα το βιβλίο, σε όποιο μεγάλο εκδοτικό οίκο και να πήγα το βιβλίο, ναι μεν τους άρεσε, αλλά δεν πίστευαν επειδή ήταν πολύ έξοδο ότι αυτό το πράγμα μπορεί να προχωρήσει. Οπότε με λίγα λόγια καρπώθηκα εγώ όλο το κόστος της έκδοσης, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, με όλη την τρέλα που βαλάμε και καταφέραμε να βγάλουμε αυτό το βιβλίο και τώρα να έχουμε φτάσει στη δεύτερη έκδοση. Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε εδώ, για μένα τουλάχιστον, είναι η φωτογραφία που βλέπετε εδώ στην οθόνη σας. Είναι η ΑΕΚ του 1932. Δεν είναι ποδοσφαιρική ομάδα, είναι ομάδα βόλεϊ, είναι η πρώτη ομάδα βόλεϊ της Αθλητικής Ενώσεως Κωνσταντινούπολεως. Και ο δεύτερος από αριστερά όρθιος είναι ο παππούλης μου, ο Νίκος Αγγελίδης, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος μου εμφύσισε όλη αυτή την αγάπη, τη λατρεία και το πάθος για την ΑΕΚ. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο μεγάλωσα τα Σαββατοκύριακα. Ξέρετε, όταν μαζευόμαστε οικογένειες και πηγαίνουμε στον παππού και στην γιαγιά. Εγώ πήγαινα στον παππού, ο οποίος ακούγαμε τότε την ΑΕΚ από το ραδιόφωνο. Δεν υπήρχαν ούτε ίντερνετ, ούτε εφημερίδες. Ήμασταν σε ένα πιο παλιό έτσι στάδιο. Και όταν ακούγαμε την ΑΕΚ και έβαζε γκολ, ο παππούς έβαζε τα κλάματα. Και εγώ πιτσιρικά τώρα 7-8 χρονών αναρωτιόμουν γιατί κλαίει ο παππούς τώρα. Αφού έβαλε πολύ ΑΕΚ, παιδιά, γιατί στεναχωριέται. Μετά κατάλαβα ότι ήταν όλη αυτή η συγκίνηση και όλα αυτά που κουβαλούσε στην πλάτη του αυτός ο άνθρωπος, ερχόμενος πρόσφυγας από την Βλάγκα της Κωνσταντινούπολης, μια πολύ όμορφη περιοχή, στην πόλη που σήμερα λέγεται Γενή Καπή. Και ξεκινάμε με την παρουσίαση εδώ, με την ΑΕΚ Καλαμιάς, την πρώτη και καλύτερη. Μας είπε κάποιες κουβέντες ο φίλος μας ο Παναγιώτης Τσαλίδης. Και δεν ξέρω, Παναγιώτη, είναι κάποιος από τους παλιούς εδώ που θα ήθελε να πει λίγο την ιστορία της ομάδας και του χωριού, να μην το μακρηγορήσουμε. Έχουμε πολλούς παλεμάχους εδώ της ομάδας. Να έρθουν να μας πούνε. Άμα μπορεί κάποιος να βγει να πει δύο κουβέντες. Έτσι δεν θα έρθει κανένας, θα το σηκώσουμε. Τη... θα πεις όνομα εδώ, πάω. Βασίλη. Ο Βασίλης, ο Βασίλης, Βασίλη. Είναι ο παλιός να πει και το χωριό λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό και το χωριό να μας πούν δύο πράγματα. Έλα, ντροπαλή όλοι. Γιώργο, γιατί να μας πει για την ομάδα για το χωριό. Ναι. Μην κρύβετε, έλα. Εδώ σηκώστε το. Ντρέπονται. Η ομάδα, η πρώτη ΑΕΚ Καλαμιάς, ιδρύθηκε από τον Χρήστο Δημαρά το 1988-89. Καταφέραμε μέσα σε δύο χρόνια να ανεβάσουμε την ομάδα στην Άλφα Στεφνική. Καταφέραμε μέσα σε δύο χρόνια να ανεβάσουμε την ομάδα ξανά στην Άλφα Στεφνική. Υπάρχουν εδώ πέρα πολλοί παλέμαχοι. Ο Δημητριάδης ο Γιώργος, ο Κυριάκος ο Διαβολίδης, ο Βασίλης ο Σιβητζής από εκείνη την ομάδα, ο Φίλιππος ο Τσαλίδης, ο Σιμεών ο Τσαλίδης, τερματοφύλακας πρώτος της ομάδας, πριν έρθει ο Βασίλης. Ήμασταν μια οικογένεια. Αλλά οι συγκυρίες τα χρόνια εκείνα, πολλοί είχαν φύγει φαντάρι, άλλοι φύγαν στο εξωτερικό. Πολλά παιδιά είχαν πάρει μεταγραφές σε άλλες ομάδες, πιο μεγάλες, στην περιοχή μας. Ο Βασίλης είχε πάει στον Πατερό, δεύτερη εθνική, τότε στον Πατερό. Και ο Φίλιππος είχε πάει στον Πατερό. Και έτσι η ομάδα δεν μπορούσε να κρατηθεί. Εκείνη τη χρονιά ευτυχώς είχε έρθει ο Μωυσής, ο Κουρτσίδης από τη Γερμανία, μας βοήθησε. Αλλά δεν καταφέραμε να μείνουμε στην κατηγορία εκείνη. Είχε σαν αποτέλεσμα, πέφτοντας από εκεί, ο Δημαράς να παρατήσει την ομάδα, να μην βρεθούν άλλα άτομα από πίσω να αναλάβουν και έτσι η ομάδα τελείωσε. Και ήρθαμε στα τελευταία χρόνια που ο Παναγιώτης, λόγω του ότι ήταν ΑΕΚτσής, μπορώ να πω περισσότερο και από τον Νίκο και από τον Μελισσανίδη που είναι σήμερα στην αρχή, και από τον Αρματζίδη που τον είχε και δύο. Και με αυτή την τρέλα του και την ιδέα του κατάφερε και ξανά φτιάξε την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε λίγο και τον
μακεδονικό Κοζάνης που άργησε λίγο για λόγο ενός φιλικού που είχε και τον εκπρόσωπο, τον παλεμάχο της Κοζάνης, τον κύριο Τάκη τον Καραθανάση. Επίσης να ευχαριστήσουμε και την ΑΕ Κοζάνη, τον πρόεδρο που βρίσκεται εδώ πέρα. Ναι, πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Την ΕΠΣ Κοζάνης, τα Κρανίδια, τον πρόεδρο των Κρανιδίων και τον προπονητή των Κρανιδίων, τον προπονητή της Κοζάνης, τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο και τον γενικό αρχηγό, τον κύριο Καραλαμπίδη. Σας ευχαριστούμε όλους μέσα από την καρδιά μας. Από το λεμάιδα του ψηφίου του Πουλασαχίδη. Κατσίκα. Κατσίκα τον Νίκο. Λοιπόν, εδώ λοιπόν στο νομό Κοζάνης, εκτός από την Καραμιάς, που μας φιλοξενεί εδώ, είναι και η Αθλητική Ένωση Κρανιδίων, ομάδα η οποία κατά καιρούς είχε έμβλημα το δικέφαλο εδώ, έχουμε δει και άλλες φωτογραφίες που δεν είχε έμβλημα το δικέφαλο, όμως αυτά καλύτερα θα μας τα πούν οι άνθρωποι της Κρανιδίων. Θέλω τον πρόεδρο να συμβωθεί εδώ να μας πει δύο κουβεντούλες για την ομάδα και να τον ευχαριστήσουμε για την τιμή που μας έχει κάνει να είναι εδώ παρόν μαζί μας. Ο προπονητής. Ωραία, ο προπονητής. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Διαμαντής Θωμάς, για όσο δεν γνωρίζετε, είμαι προπονητής στα Κρανίδια για αρκετά χρόνια. Ήθελα να σας καλησπερίσω όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Νίκο τον Αγγελίδη για την εκδήλωση αυτή, όπως είπαν και οι συνάδελφοι πιο πριν, το ότι να ασχοληθεί κάποιος με την επαρχία, με τις ομάδες της επαρχίας, να αναζητήσει υλικό, να κάνει αυτό το βιβλίο, μας τιμά όλους, ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, τα συγχαρητήριά μου για την ΑΕΚ Καλαμιάς που οργανώνει μια τέτοια εκδήλωση. Μας βγάζει όλους από την αφάνεια. Εγώ προσωπικά θέλω να πω όσο αναφορά τα Κρανίδια, μια σύντομη αναφορά. Τα Κρανίδια ξεκινήσαν σαν ομάδα γύρω σχεδόν μαζί με τον Τιτάνα το 27, μιλάμε για το 1927, αλλά με άλλο όνομα, όχι από την Εθνική Ένωση Κρανιδίων, ήταν διαφορετικά η ομάδα. Επιχούντας είχαν ένα παιχνίδι με τον Βαθύλακο που έγιναν πολύ σκληρά επεισόδια, οργώθηκαν γήπεδα, φτάσανε σε μεγάλα έκτροπα. Απογορεύτηκε στα Κρανίδια να έχει ομάδα. Ξανά έκανε ομάδα γύρω στο 70, έπαιζε μόνο φιλικά και το 74 ξαναϊδρύθηκε σαν ΑΕΚ Κρανιδίων. Από τότε μέχρι σήμερα. Τώρα όσον αφορά τα σύμβολα, το σύμβολο ήταν ο δικέφαλος αητός. Αλλά όπως ξέρετε στην επαρχία, όποιος μας κάνει χορηγέτη δεχόμαστε. Όποιος σύμβολο σου βάζει την φανέλα, με αυτό παίζεις. Αρκεί να έχεις στολές, να έχεις φόρμες. Ο δικέφαλος αητός ήταν πάντα το έμβολο. Αυτό το έκανε κάποιος κύριος Σαββίδης, ο οποίος είχε προποτζήτικο στα Σέρβη, ήταν καταγωγή από τα Κρανίδια. ΑΕΚΖΙΣ, εγώ προσωπικά Παναθηναϊκός είμαι, αλλά μου θυμάται και γνώση. Όλοι κάνουν μετά. Λοιπόν, και μετά από το 1974 η ομάδα υπάρχει επίσημα με τον δικέφαλο αητό, σαν Αθλητική Ένωση Κρανιδίων. Δεν παίζει πάντα με τα κυκρινόμαυρα, αυτό το είπαμε γιατί ανάλογα με την χορηγία, ό,τι σου κάνει τη χορηγία συγκεκριμένα κάποιος μεγαλοπαράγοντας της περιοχής που έχει κάποια γνωστά σου λέει θέλω να παίζετε με πορτοκαλί, μόνο τότε θα πάρει χορηγία, οπότε εμείς δεχόμαστε, δεν λέμε όχι, δεν υπάρχουν και δυνατότητες. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, να μην κουράσω για την άλλη. Τα θερμά μου συγχαρητήρια στον Νίκο τον Αγγελίδη. Σας ευχαριστώ πολύ όλους για την εκδήλωση και την Καλαμιά ιδιαίτερα, γιατί έτσι βγαίνει η περιοχή μας από την αφάνεια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Κάτι, όπου και να έχω πάει για παρουσίαση, όταν πάμε σε ένα χωριό που έχει μια συγκεκριμένη ομάδα, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν τιμήσει άλλες ομάδες με την παρουσία τους αυτή την εκδήλωση. Αυτό που συμβαίνει σήμερα που είναι όλες οι ομάδες που περιλαμβάνονται στο βιβλίο, αντίπαλες σε εισαγωγικά ομάδες, γίνεται για πρώτη φορά. Και αυτό τιμά και τον ομό και δείχνει και το μεγαλείο όλων αυτών των σωματείων, των μικρών αλλά μεγάλων σωματείων, για τον τρόπο τον οποίο σκέφτονται και αντιμετωπίζουν τον αθλητισμό. Πραγματικά αυτό σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Μετά την ΑΕΚ Κρανιδίων
Είναι η ΑΕΚ Κομάνου, έτσι, αλλά με τον Τόνο τον βάλαμε λάθος εδώ πέρα. Ο Μάξιο Τσάτσος είχε παίξει, παίξει που έπαιξε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Τον είχαμε καλέσει στο μάτι, κάτι του συνέβη, είχε πει ότι θα έρθει, δεν τα κατάφερε τελικά. Αλλά πληροφορούμε ότι είναι εδώ ο κύριος Γιώργος Κωνσταντίνου. Κωνσταντινίδης. Ήδης, τι ήταν, εδώ βάγαμε τον άνθρωπο. Θέλω να έρθει να μας πει δύο κουβέντες για την ΑΕΚ Κομάνου, καθότι είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλη ιστορία και ένα χωριό. Έχω ένα φίλο πολύ καλό που είναι από τον Κόμανο, τον Χρήστο τον Κωνσταντινίδη, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και μας μου έχει πει ότι όλο το χωριό είναι ΑΕΚ. Δεν ξέρω κατά πόσο εξαρτάται αυτό. Είμαστε παραλέει. Όχι, μάλλον υπερβολή είναι. Υπερβολή. Γιατί εγώ λοιπόν, ναι, το ονοματικό μου είναι Γιώργος Κωνσταντινίδης, αρκετή με γνωρίζουν. Έχω παίξει πολλά σχόλια. Και το Χρήστο έχετε σχέση με το... όχι, δεν έχω. Το Χριστάκη. Είναι στον κόμμανο με τον κόσμο Κωνσταντινίδη, δύο οικογένειες. Α, είναι μια οικογένεια. Λοιπόν, η ομάδα είναι αρκετά παλιά. Ξεκίνησε το 1955. Ο Γιώργο γεννήθηκε και εγώ. Λοιπόν, στο χωριό έπαιξα 13-14 χρόνια. Έχει έμβλημα σαφώς τον Κέφαλο Ρετό, πάντοτε κίτρινο μαύρα. Ποδόσφαιρο μάνα το χωριό. Γήπεδο πράσινο, φυσικό χόρτο. Σε μια εποχή που δεν υπήρχε πουθενά ούτε στον Αποκουζάνη, στην Καστοριά, που θυμάμαι ότι ήταν αυτή. Το γήπεδο ξέρω. Ομάδες όπως η Κοζάνη, ο Ερδαϊκός ερχόντουσαν και έκαναν προπόνηση στο χωριό. Για να χαριτολογήσουμε, επειδή δεν υπήρχαν τότε ούτε κοπτικές μηχανές, τρακτέρ κτλ. Όταν μεγάλωνε το χόρτο, βάζαμε τις αγελάδες μέσα. για να πάρει το χόρτο και να κατεβάσουμε στο μήκος που θα έπρεπε για να μπορούμε να το εξοπλίσουμε. Μια σύντομη αναφορά να κάνω σε ποδοσφαιριστές, αλλά δεν είπα και προηγουμένως ότι είναι πιο κοντά να ακούγεσαι. Πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Β' Εθνική, ο πατέρας του Γιώργου του Μητσοτάκης, ο οποίος πολύ φίλος μου. Ναι, έπαιξε Β' Εθνική και στην Κοζάνη και στο Μακεδονικό Σιάτιστας, όταν η Σιάτιστα ήταν Β' Εθνική. Ο Μάκης ο Τζάζος φυσικά έπαιξε, είναι γνωστό ότι έπαιξε στην Ξάρτη πάρα πολλά χρόνια, στον Άρη, από ό,τι θυμάμαι, και στην Καρδίτσα, στην Αγίες Καρδίτσας. Ο Γιάννης ο Σημεωνίδης, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός παίκτης, έπαιξε στην Άουσα, μάλιστα εκείνο το διάστημα ήταν όταν έπαιξε στην Κοζάνη να μεταγραφεί στην ΑΕΚ, όταν στην ΑΕΚ έπαιζε κάποιος ο Λαβασίλης, θυμάμαι, δεν κάνω και λάθος το, όχι ο Λαβασίλης. Λαπαρίδης. Ίσως. Ποδοσφαιριστές πάρα πολλοί, μου διαφεύγουν ονόματα τώρα και εγώ έχω παίξει στην Αεποντίον Κοζάνης εδώ στην Δέλτα Εθνική και στην Κάρα Εθνική. Βέβαια το χωριό τώρα δυστυχώς δεν υπάρχει, λόγω της ΔΕΗ. Δεν μετακόμισε. Διαλύθηκε, τελείωσε. Είναι και η ΑΕΚ. Ούτε ομάδα υπάρχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ούτε ομάδα. Όμως, με συγκινεί το γεγονός ότι επειδή παρακολουθώ ακόμη και τώρα το τοπικό ποδόσφαιρο και θα παρακολουθώ ότι σε πολλές ομάδες παίζουν ακόμη χωριανοί μου. Σε πάρα πολλές ομάδες. Αυτά, δεν ξέρω αν θέλει να ρωτήσει κάποιος κάτι. Με τον Χρήστο του Κωνσταντινίδη, είμαστε φίλοι στο Facebook και έχει κάνει μια πολύ καλή εργασία για το χωριό. Είναι δημοσιογράφος ο ναι, με τον πατέρα του είμαστε συγγνώμη. Ο πατέρας του είναι γιατρός, μένει Αθήνα, όπως γνωρίζετε. Έχει κάνει μια πολύ καλή έρευνα όσον αφορά την ΑΕΚ Κομάνου, η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο. Τώρα πιστεύει να την επισκεφθεί. Αυτά, να μην κουράζω περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Όλες αυτές τις ιστορίες καταγράφονται και στο βιβλίο το οποίο είναι προς διάθεση μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης και μάλιστα έχουμε και μια ειδική έκδοση σήμερα σε μια τιμή που είναι πολύ κοντά στη τιμή κόστος. Οπότε καλό να το πάρετε γιατί είναι ένα σχετικό βιβλίο, άρα δεν το λέμε για να ευλογήσουμε τα γένια μας, αλλά έτσι είναι. Μετά την ΑΕΚ Κομάνου
είναι η αθλητική Ρωσή Κοζάνη. Εδώ λοιπόν στην Κοζάνη, στον νομό Κοζάνη. Την ΑΕ Κοζάνη την ξέρω ενό ΑΕ. Έτσι. Έτσι την. Είναι και τα χρώματα βέβαια και τα κεντρινόμαυρα. Δεν έχει έμβλημα το δικαφαλαϊτό. Έχει το ελάφι εδώ όπω το βλέπουμε. Και είναι εδώ. Ποιο είναι από την ΑΕ Κοζάνη? Ο πρόεδρο. Δεν αλλάζει το έργο. Καλησπέρα σε όλους. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Αγγελίδη για τη δουλειά που έχει κάνει και έχει συμπεριλάβει την ομάδα μας μέσα στο βιβλίο αυτό. Είναι τιμή μας που έχει γίνει αυτό. Συγχαρητήρια και στον Παναγιώτη Ζαλίδη για την εκδήλωση αυτή. Θέλω να πω ότι η ΑΕ Κοζάνης δημιουργήθηκε το 1972 από μία παρέα ανθρώπων. Συγκεκριμένα από μια ομάδα της Σκούρκας, τον Άγιαξ Σκούρκας τότε, το καφενείο Αστόρια και κάποιους άλλους που δεν θυμάμαι. Αυτή ήταν μια παρέα τέλος πάντων. Ο ιδρυτής ήταν, από ό,τι ξέρω, κάποιος κύριος Μπλιάκης και ο μετέπειτα πρόεδρος ήταν ο κύριος Τσολάκης. Η ομάδα μέχρι και σήμερα παίζει το εραστηρικό ποδόσφαιρο του νομού, εκτός από μια περίοδο που έπαιξε και δεύτερη εθνική. Εμείς έχουμε ιδρύσει και τμήμα μπάσκετ βέβαια, το οποίο ιδρύθηκε το 2002 και τμήμα σκάκι πρόσφατα το 2014. Έχουμε ακαδημίες 100 παιδιά στο ποδόσφαιρο, 150 παιδιά στο μπάσκετ και γύρω 40 παιδιά στο σκάκι. Αυτή είναι μια μικρή αναδρομή στην ομάδα μας. Εμείς έχουμε και τα χρώματα ίδια και το όνομα ίδιο, απλά διαφέρει το σήμα. Έχουμε το ελάφι. Και παρόλα αυτά μας συμπεριέλαβε στο βιβλίο του κ. Αγγελίδη και ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι και οι ελπίδες Κοζάνης που είναι οι ακαδημίες έτσι της ΑΕ Κοζάνης, έτσι οι ελπίδες αγωνίζονται στην δεύτερη κατηγορία, στη δεύτερη κατηγορία της ΑΕ Κοζάνης και πάμε τώρα στις υπόλοιπες ομάδες, έτσι γρήγορα θα τα πω για να μην μακρηγορήσουμε και κουραστούμε, αλλά θέλω να δείτε σε όλο τον κόσμο πώς ο Δικέφαλος Αϊτός απλώνει τα φτερά του. Ξεκινάμε από την Πέρα Κλουμπ, που είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε το 1924. Καλή είναι. Ήταν οι πρόσφυγες που ήρθαν από την πόλη και εγκαταστάθηκαν στους Απολλώνικους, μια περιοχή αμυγός προσφυγική, εκεί δηλαδή που είναι ο Παναθηναϊκός, ιστορικά είναι προσφυγικές περιοχές και μάλιστα εμείς έτσι τους πειράζουμε τους Παναθηναϊκούς και λέμε ότι είναι στα κατεχόμενα εδάφη, ότι είναι κατεχόμενα τα εδάφη για μας. Η Πέρα Κλουμπ λοιπόν υπάρχει ακόμα και σήμερα, αγωνίζεται στην τρίτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Έχει φτάσει μέχρι την τέταρτη εθνική κατηγορία κάποια στιγμή. Βέβαια, αντιλαμβάνεστε εσείς που τα ξέρετε και πολύ καλύτερα εδώ στο εραστηνικό ποδόσφαιρο, κάποια στιγμή τα οικονομικά, αν δεν συμβαδίσουμε την όλη φιλοσοφία της ομάδας, τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Είναι ο αθλητικός σύλλογος Σουρμένων. Τα Σούρμα είναι χωριά του Πόντου φυσικά, για όσους ξέρουν την ιστορία. Είναι μια ομάδα που αγωνίζεται στα νότια προάστια, στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αθηνών. Τα πήγε πολύ καλά φέτος, διότι είχε και την άνοδο στην τρίτη εθνική. Δεν τα κατάφερε στο τέλος, καθότι είχε ισχυρούς αντίπαλους. Νομίζω ότι το πρωτάθλημα το πήρε ο Άρης Πετρούπολης στην κατηγορία αυτή. Είναι η Άρη Αγίου Κωνσταντίνου. Δεν είναι ο Άγιος Κωνσταντίνος που όλοι γνωρίζετε περνώντας προς τη Λαμία, 50 χιλιόμετρα από τη Λαμία. Είναι ένα προσφυγοχώρι στην Πολαγαλανία έξω από το Αγρίνιο, όπου όλο το χωριό είναι πρόσφυγες φυσικά και όλο το χωριό είναι ΑΕΚ. Η ομάδα λοιπόν εκεί λέγεται ΑΕΚ Αγίου Κωνσταντίνου. Η φωτογραφία που βλέπετε αριστερά είναι από τη συμμετοχή της ομάδας στην τέταρτη εθνική κατηγορία, τη μία χρονιά που έπαιξε. Τώρα αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ετωλαγανανίας. Είναι ο Παναθηναϊκός, ένα θήτα και ένα σίγμα χωρίζουν αυτή την ομάδα από τον Παναθηναϊκό. Είναι από την Ασίνη, προσφυγική περιοχή στην Αργολίδα. Μια ομάδα η οποία αγωνίζεται με επιτυχία στο τοπικό πρωτάθλημα. Με έμβλημα το δικέφαλο αετό και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο, όπως βλέπετε στη φωτογραφία. Είναι η ΑΕΚ Τρίπολης, ιστορική ομάδα από τις πρώτες που δημιουργήθηκαν. Ήταν η τελευταία παρουσίαση που έγινε μόλις τη Δευτέρα που μας πέρασε. Στην Τρίπολη με πολύ μεγάλη επιτυχία. Πήγαμε Καλαμάτα, Μονεβασιά, που και εκεί είχε απροσδόκητα πολύ μεγάλη επιτυχία, και Τρίπολη. Στη φωτογραφία βλέπετε τον Κώστα τον Εστορίδη, στην πρώτη παρουσίαση που έγινε στη Νέα Φιλαδέλφια, την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου, ήταν ο Νέστορας. Στην κάποια στιγμή του λέω μετά τον Πανιόνιο, το ξέρεις ότι έχεις παίξει ένα δύο της ΑΕΚ. Του λέω εγώ, αποκλείεται. Του λέω να, η φωτογραφία λέει δεν είμαι εγώ, κάποιος άλλος είναι. Του εξήγησα μετά την ιστορία ότι ήταν η ΑΕΚ Τρίπολης και θυμήθηκε τότε γινόντουσαν. Ήταν μεγάλη υπόθεση γιατί η ΑΕΚ πήγαινε παντού,
πήγαινε στην Πάτρα που είχε ΑΕΚ Πατρών, πήγαινε στην Καλαμάτα που είχε ΑΕΚ Καλαμών, πήγαινε στην Τρίπολη και ήταν φιλικό μεταξύ της ΑΕΚ, της μητέρας ΑΕΚ στην Αθήνα και του τοπικών ΑΕΚ, όπου γινόταν πραγματικά χαμός. Όπως βλέπετε εδώ και στην αφίσα που υπάρχει στο κέντρο της φωτογραφίας. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1929 Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Τρυπόλεως και έτσι είναι καταγεγραμμένη ακόμα και σήμερα στο καταστατικό της με έμβλημα φυσικά το δικέφαλο ετό και χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Είναι η Αθλητική Ένωση Αιγαίου, η οποία ιδρύθηκε και αυτή λίγο μετά την ΑΕΚ, ξεκίνησε ως προποντής, στη συνέχεια έγινε ΑΕΚ Αιγαίου και τα χρόνια της Χούντας, όπου γινόντουσαν συγχωνεύσεις και απαγορεύσεις κλπ. Αναγκάστηκε να φύγει το ΚΑΠΑ από την ομάδα και να παραμείνει ΑΕ Αιγαίου. Η ομάδα είναι αδρανής αγωνιστικά, αλλά κάναμε παρουσίαση πριν από 6 μήνες, συσπηρώθηκε η ομάδα και έχουμε την υπόσχεση και είναι πολύ σημαντικό για μας, για μένα και όλους όσοι βοηθούν αυτή την προσπάθεια, το ότι υπάρχει υπόσχεση από τους ανθρώπους αυτούς ως η ομάδα θα αγωνιστεί κανονικά του χρόνου, θα κατέβει να αγωνιστεί στο πρωτάθλημα. Άρα θεωρούμε μια ακόμη επιτυχία του βιβλίου αυτό ότι οι ομάδες που είναι αδρανείς ξαναδραστηριοποιούνται και μπαίνουν σε μια έτσι ζωντανή και δημιουργική φάση. Είναι η ΑΕΚ Πατρών, από τις πρώτες ομάδες τότε αγωνίζονταν όλες μαζί, οι ομάδες της Δωλοκανανίας, της Πελοποννήσου κλπ. Μέχρι το Μεσολόγιο ήταν ένα κοινό πρωτάθλημα, με πολύ μεγάλη ιστορία η ΑΕΚ Πατρών και αυτή αγωνίζεται τώρα στην δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας. Είναι η ΑΕΚ Καλαμάτας, η παρουσίαση έγινε ακριβώς μια εβδομάδα πριν στην Καλαμάτα με ομάδα ποδοσφαίρου ιστορική, με ομάδα μπάσκετ που έχει δημιουργηθεί τώρα. Βλέπετε εδώ έχουμε και ένα δημοσίευμα παλιάς εφημερίδας του 1930, όπου η ΑΕΚ έχει καταγραφεί να πετυχαίνει μια νίκη με 6-1 επί του Ολυμπιακού. Είναι η ΑΕΚ Καλαμών επί του Ολυμπιακού Καλαμών, αλλά επειδή μας αρέσει να γίνουμε ξάρες στο Ολυμπιακό, το έχουμε βάλει αυτό και στο βιβλίο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, είναι η ΑΕΚ Αρέτσας, όσοι παρακολουθούν το εραστικό ποδόσφαιρο σε επίπεδο εθνικό, δηλαδή στην τρίτη εθνική κατηγορία. Την γνώρισα την ομάδα αυτή φέτος. Συμμετείχε στον ίδιο όμιλο με τον Ηρακλή. Μάλιστα την πρώτη αγωνιστική έπαιξε με τον Ηρακλή. Τον κέρδισε κιόλας στην πρεμιέρα. Η ομάδα δεν τα κατάφερε, υποβιβάστηκε, αλλά κέρδισε φέτος το κύπελλο Πιερίας. Και από ό,τι μιλώ με τους ανθρώπους εκεί, είναι πολύ αισιόδοξοι ότι του χρόνου θα επανέλθουν και πάλι, θα κάνουν μια καλή χρονιά και θα επανέλθουν και πάλι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Είναι η ΑΕΚ Καλαμακίου στη Δράμα, η οποία φέτος θριάμβευσε και του χρόνου θα αγωνίζεται στην τρίτη εθνική κατηγορία. Έχει ξαναπαίξει την εθνική το Καλαμπάκι. Ποντιακό χωριό και αυτό στη Δράμα. Η ομάδα είχε μια κόντρα αγωνιστική με την Κροσοτσάνη, επίσης γνωστή ομάδα φέτος. Τα κατάφερε το Καλαμπάκι και ο δικέφαλος ανέβηκε στην τρίτη εθνική. Άνοδο πέτυχε και η ΑΕΚ Αιγαίων, είναι άλλη μια ομάδα στη Δράμα. Με φανταστική απόδοση, αίτητη με 130-140 γκολ η ομάδα. Ανέβηκε από τη β' κατηγορία στην πρώτη κατηγορία της Δράμας, αφήνοντας δεύτερη άλλη μια ομάδα επίσης προσφυγική, επίσης με δικέφαλο αετό, τον ΠΑΟΚ Νέας Αμισού. Τα κύρια είναι γνωστά για 2-3 πράγματα. Πρώτα απ' όλα για τα καπνά τους, είναι από τα καλύτερα καπνά στην Ελλάδα. Και το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι ο χαλβάς τους. Ο χαλβάς είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Όπως λέμε, ο χαλβάς Πασάλων, χαλβάς Δραπετσόνας, είναι και ο χαλβάς Κυργίων Δράμας. Είναι από τους πλέον γνωστούς χαλβάδες στην χώρα. ΑΕΚ Εύρου είναι μια ομάδα που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια, η συνέχεια της ΑΕΚ Αλεξανδρούπολης. Τη δημιούργησαν τα παιδιά που ήταν οργανωμένοι στην ορίτσινα Αλεξανδρούπολης της δικής μου γενιάς, 50 πλέον δηλαδή. Η ομάδα πάει πολύ καλά, ήταν η τρίτη της αγωνιστικής χρονιά, φέτος ανέβηκε η κατηγορία. Αίτητη ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου. Είναι η ΑΕΚ Χαλκίδας, άλλη μια ιστορική ομάδα. Από τις πρώτες που δημιουργήθηκαν, φέτος δεν τα πήγε καλά η ομάδα, υποβιβάστηκε από την πρώτη κατηγορία στη δεύτερη. Είναι η ΑΕΚ Πύργου, η ΑΕΚ Κρασιατών στην Ήπειρο. Στην Ήπειρο υπάρχουν τρεις ομάδες έξω από τα Γιάννενα και εκεί αντιλαμβάνεστε ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ρεύμα προσφύγων που μετέβη μετά τα γεγονότα εκεί και οι ομάδες έχουν ένα έντονο προσφυγικό χρώμα όπως η ΑΕΚ Κρασιατών. Είναι η ΕΚΑ Τσαμπάστα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, από τα Βρύδουλα είναι οι πρόσφυγες αυτοί. Δίπλα στην Αλικανασό είναι η περιοχή. Η ομάδα φέτος αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία, τα πήγε πάρα πολύ καλά και πολλές και δυνατές ακαδημίες και γίνεται πάρα πολύ καλή και σημαντική δουλειά εκεί στην Κρήτη για την ΑΕΚ. Είναι η ΑΕΚ Καβάλας. Η ΑΕΚ Καβάλας, το βλέπετε τον Γιάννη Κανάκη, πιο πολύ παλιοί τον γνωρίζετε, μια μεγάλη μορφή της ΑΕΚ. Ξεκίνησε από την ΑΕΚ Καβάλας, συνέχισε την καριέρα του στην ΑΕΚ. Πραγματικά ένας παίκτης ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία
και τίμησε και την ΑΕΚ Καβάλας, αλλά και την ΑΕΚ. Επίσης δεν ήταν μόνο ένας, ήταν δύο παίκτες και άλλος ένας παίκτης ο οποίος αγωνίστηκε στην ΑΕΚ από την ΑΕΚ Καβάλας. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στην έκδοση του βιβλίου. Ναζιαντζός Νέας Καρβάλης, έτσι λέγεται η ομάδα Ναζιαντζός. Από τον Γρηγόριο τον Ναζιαντζινού, ακριβώς όπως το σκέφτεστε. Στην κάτω σειρά, τρίτος από αριστερά, είναι ένας παίκτης ο οποίος μετά το δικέφαλο του Ναζιαντζού φόρεσε και το δικέφαλο της ΑΕΚ. Έπαιξε και στην Ευρώπη με την ΑΕΚ. Μετά υπήρξε και προπονητής της ομάδας. Εμβόλυμα είχε περάσει από την Ξάνθη. Είναι ο Νίκος Κωστένογλου. Τρίτος από αριστερά, στο ξεκίνημα της καριέρας του. Ο Νίκος Κωστένογλου με τα κεντρινόμαυρα και το δικέφαλο του, όχι της ΑΕΚ, αλλά του Ναζιαντζού. Πριν πάει στην Ξάνθη και πριν έρθει στην ΑΕΚ. Στην καρδίτσα είναι η ΑΕΚ Παπαδοκικού, η οποία αγωνίζεται στην πρώτη εθνική κατηγορία, στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Καρδίτσας. Είναι στο Πειραιά, εκεί που λένε όλοι στο Πέραμα ότι είναι όλοι Ολυμπιακοί κλπ. Θέλω να σας πω ότι το Πέραμα ήταν μια περιοχή όπου πήγαν πάρα πολλοί φαναριώτες από την πόλη, από το Φανάρι. Η ομάδα τους είναι η ΑΕΠ Περάματος, είναι ομάδα φαναριωτών, με έβλημα το δικέφαλο αετό και με μεγάλο αντίπαλο στο Πέραμα, τον Περαμαϊκό. Κρατήθηκε με τα νύχια και με τα δόντια φέτος στην πρώτη κατηγορία. Είχε μια δύσκολη αρχή, ένα δύσκολο ξεκίνημα η ομάδα και τα κατάφερε τελικά, ανεβαίνοντας αγωνιστικά, να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Πειραιά. Είναι η Χαλκιδόνα, την έχετε ζήσει και την έχετε δει αντίπαλο της ΑΕΚ στην πρώτη κατηγορία. Αργότερα μετονομάστηκε σε Ατρόμητος, το αφημείο της Χαλκιδόνας είναι αυτό που έχει τώρα και αγωνίζεται ο Ατρόμητος Περιστερίου. Η Χαλκιδόνα επανήλθε πάλι μετά τη συγχώνευση αυτή ως εραστεχνικό σωματείο και αγωνίζεται ακόμα και σήμερα με έμβλημα το δικέφαλο αετό, όπως τον βλέπετε εδώ, στα τοπικά πρωταθλήματα του Πειραιά. Είναι η ΑΕΚ Αρχαγγέλου, η οποία έχει την έδρα της έξω από την Πρέβεζα, στον Αρχάγγελο Πρέβεζας. Αγωνίζεται στο πρωτάθλημα Πρέβεζας Λευκάδας, στη Β' κατηγορία, μία από τις ιστορικές ομάδες. Είναι ο δικέφαλος Πυργετού στα Τρίκαλα. Είναι η Μικρασιατική Στοιχείο, είναι η μοναδική ομάδα Στοιχείο, η οποία δεν συνενώθηκε με καμία άλλη ομάδα. Είναι η μοναδική ομάδα του νησιού που από το 24 που δημιουργήθηκε με το μεγάλο ρεύμα των προσφύγων που πήγαν στο νησί δεν άλλαξε ποτέ ούτε ονομασία ούτε συγχωνεύτηκε με κανένα άλλο σωματείο. Μεταξύ των αθλητών που έχουν αγωνιστεί και πολύ μεγάλοι αθλητές στην Μικρασιατική είναι και ο γνωστός μας τραγουδοποιός ο Παντελής Θαλασσινός, γνωστός για τα συναισθήματά του στην ΑΕΚ, ήταν στην πρώτη παρουσίαση του βιβλίου και μάλιστα μας είπε, εκεί μας αποκάλυψε ότι έχει παίξει σεντερφόρ στην Μικρασιατική. Το ρώτησα τώρα αν ήταν κλωτσής, εκεί είμαστε μάσα λίγο, αλλά πρέπει να έχει πάει και αυτό στα κολλάκια. Τριγλία Ραφίνας, με την οποία έχουμε παίξει αντίπαλοι στην τρίτη εθνική κατηγορία στα δύσκολα χρόνια της ΑΕΚ. Ήταν ένα πολύ ωραίο συνέστημα τότε να παίζει η ΑΕΚ και η αντίπαλη ομάδα στην άλλη εξέδρα, τους οποίους φιλοξενήσαμε με μεγάλη αγάπη στο Γη και Έγλη, να έχουν ακριβώς το ίδιο έμβλημα, το δικέφαλο αετό και να είμαστε όλοι μαζί μια παρέα. Ιστορική ομάδα, προσφυγική φυσικά η περιοχή της Ραφίνας, με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι κατοίκων να προέρχεται από τους διωγμούς και τη μικρασιατική καταστροφή. Εδώ λοιπόν, για τους φίλους του ΠΑΟ που υπάρχουν εδώ από ό,τι κατάλαβα στην αίθουσα, να πούμε και την ιστορία της ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Το 1925 ιδρύθηκε η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης, ένα χρόνο πριν από τον ΠΑΟ. Ένα χρόνο λοιπόν μετά την είδηση της ΑΕΚ, αποσκύρτησαν δύο από τα ιδρυτικά στελέχη της ΑΕΚ και είπαν ότι εμείς, παιδιά, δεν θέλουμε να είμαστε μόνο προσωπικό σωματείο, θέλουμε να συμπεριλάβουμε και άλλους από την πόλη, έτσι ώστε να γίνει η ομάδα αντιπρόσωπος της πόλης, να γίνει αντιπρόσωπος των προσφύγων στην πόλη. Έτσι λοιπόν θέλησαν να δημιουργήσουν και δημιούργησαν τον Πανθεσσαλονίκιο Αθλητικό Όμιλο Κωνσταντινουπολιτών. Όχι αθλητικός Κωνσταντινουπόλεως όπως είναι η ΑΕ, αλλά Κωνσταντινουπολιτών. Εκεί λοιπόν η ομάδα ιδρύθηκε το 1926 με έμβλημα το τετράφυλλο και το πέταλο, αυτό ήταν το πρώτο έμβλημα του ΠΑΟΚ, και το 1929 συγχωνεύτηκε με την ΑΕ, καθότι η ΑΕΚ δεν άντεξε στην πίεση του ανταγωνισμού. Από το 26 μέχρι το 29 υπήρχε μεγάλη κόντρα ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Και κόντρα όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ, στο βόλεϊ, υπήρχαν τμήματα στίβρου, πόλο, πινκ-πονγκ. Υπήρχε έντονη αγωνιστική δραστηριότητα και υπήρχε μεγάλη κόντρα. Το 29 η ΑΕΚ δεν άντεξε, συγχωνεύτηκε, πήρε το έμβλημα τη ΑΕΚ ο ΠΑΟΚ, αλλάζοντας το, κατεβάζοντας τα φτερά σε μια ένδειξη πένθους όπως λένε, και κρατώντας τα χρώματα που είχε ο ΠΑΟΚ από την αρχή από το 26, το λευκό και το μαύρο. Είναι η ΑΕΚ Λιωσίων, εδώ βλέπετε δύο παλιούς παίκτες του Παναθηναϊκού, τον Καραγκούνη και τον Καλιτζάκη, ο ένας έχει παίξει και στην ΑΕΚ φυσικά, ο Γιάννης Καλιτζάκης. Κόντρα στην ΑΕΚ Λιωσίων, τελικός κυπέλλου ερασιτεχνών
Αθηνών το 1991-92 ήταν η ΑΕΚ Λιοσίου κόντρα στους αεραστέχνες του Παναθηναϊκού. Δυστυχώς χάσαμε με 2-1, κέρδισε δηλαδή ο Παναθηναϊκός, αλλά είναι και αυτή μια ιστορική φωτογραφία. Η ομάδα δεν υπάρχει πλέον. Ο ΑΕΚ Λιοσίου αγωνίζεται ως αθλητικός όμιλος Ηλίου, μιας και τα Λιώσια πλέον λέγονται Ήλιον. Είναι η ΑΕΚ Πειραιός, για τους πιο παλιούς εδώ στη φωτογραφία είναι ο Μιχάλης ο Βάζος. Ο Μιχάλης ο Βάζος ήταν η μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού, πρόσφυγας. Ήταν Κωνσταντινοπολίτης, ΑΕΚτζής, βαμμένος. Πήγε στην ΑΕΚ λοιπόν να δοκιμαστεί. Είχε ένα πρόβλημα ανατομικό, το ένα του πόδι ήταν λίγο πιο κοντό από το άλλο. Τον έκοψαν στην ΑΕΚ, του λένε δεν κάνεις εσύ εδώ, είσαι... δεν ξέρω πώς το είχαν πει. Αυτός είχε μεγάλη τρέλα με την ΑΕΚ και πήγε μετά στην ΑΕΚ Πειραιός. Για να κρατήσει έτσι την αγάπη για την ΑΕΚ. Εκεί τον είδα λοιπόν οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, τον πήραν και έγινε ο Μιχάλης Βάσος, ο οποίος είναι από τους πρώτους σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Και ο Μιχάλης ο Γάσπαρης, επίσης άλλος ένας παίκτης με μεγάλη ιστορία στην ΑΕΚ, έχει παίξει στην ΑΕΚ Πειραιός και έχει χρηστεί και διεθνής παίκτης όπως και ο Βάσος με τη φανέλα της ΑΕΚ Πειραιός. Είναι η ΑΕΚ Φαλήρου, δίπλα φυσικά, άλλη ΑΕΚ Πειραιός, άλλη ΑΕΚ Φαλήρου και αυτός που βλέπετε στη φωτογραφία είναι ένας παίκτης. Σε αγωνιστική δραστηριότητα τώρα της ΑΕΚ, έτσι, ο οποίος ξεκίνησε με τη συνέχεια της ΑΕΚ Φαλήρου από τις Ακαδημίες του ΑΟΚ Φαλήρου. Η ΑΕΚ Φαλήρου κάποια στιγμή μετά από χρόνια μετονομάστηκε σε ΑΕΚ, ΑΟΚ Φαλήρου. Ο παίκτης αυτός αγωνίζεται τώρα στην ΑΕΚ, είχε ξεκινήσει στους αεραστέχνες του Ολυμπιακού, μετά έρθει στους αεραστέχνες της ΑΕΚ, μετά στην ΑΕΚ, μετά πήγε στην Ιταλία και ξαναγύρισε πάλι στην ΑΕΚ, είναι ο Παναγιώτης Κονέ. Η ΑΕΚ Φαλήρου έχει φτάσει μέχρι τη Β' Εθνική, όπως βλέπετε, εδώ πέρα Β' Εθνική κατηγορία. Είναι όμιλος φιλάθλων Χανίων, μια ιστορική ομάδα με έμβλημα το δικέφαλο ετών και χρώματα, το κόκκινο και το πράσινο. Αυτός κάνει συνδυασμός. Είναι ο πρώτος off στην Κρήτη. Πριν από τον off δημιουργήθηκε ο όμιλος φιλάθλων Χανίων και μετά έγινε ο όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου. Προηγήθηκε λοιπόν του off αυτή η ομάδα. Κόντρα στον όμιλο φιλάθλων Χανίων κάποια στιγμή είχε παίξει τερματοφύλακας ο Στράτος ο Γιδόπουλος με τον Ολυμπιακό Βόλου και πρωταγωνίστης της επεισόδια είχε αποβληθεί. Και μάλιστα είναι καταγεγραμμένο αυτό στο βιβλίο ότι κόντρα σε ένα δικέφαλο αποβλήθηκε ένας παίκτης ο οποίος μετά και αυτός με τον τρόπο του έγραψε το δικό του κομμάτι της ιστορίας στο δικέφαλο κατακτώντας ως πρόεδρος το πρώτο πρωτάθλημα μετά από μία δεκαετία το 1988-1989. Κύπρος, πολλές ομάδες. Ο Φάκελος Κύπρος είναι πάνω από 50 ομάδες. Κάνοντας την παρουσίαση σε Λεμεσό, Λάρνακα, Λευκοσία και Πάφο, υπήρχαν ήδη 39 ομάδες. Θέλω να σας πω ότι εκεί, στις 4 μέρες που καθίσαμε, ήρθαν γύρω στους 15 ανθρώπους, όπως καθόμαστε εμείς τώρα, και μου είπαν ο καθένας για την ιστορία της δικής τους ΑΕΚ, του χωριού τους, το οποίο φυσικά μετά τα χρόνια της προσφυγιάς, της δικής τους προσφυγιάς, χάθηκε στο πέρασμα της ιστορίας. Έτσι καταγράφηκαν αυτές οι ομάδες και στο βιβλίο αυτό, στη δεύτερη έκδοση. Από τις 302 ομάδες που ήταν στο πρώτο βιβλίο, έχουμε φτάσει αισίως στις 361. ΑΕΚ Ελιών, ΑΕΚ Ουγγλιών, η οποία έφτασε μέχρι την πρώτη εθνική κατηγορία της Κύπρου, συγχωνεύτηκε τώρα και αγωνίζεται ως ΕΦΣΥ Πάφος, αλλά το κομμάτι το εραστεχνικό παραμένει ακόμα στο αγροτικό, το τοπικό πρωτάθλημα της Κύπρου. Είναι η ΑΕΚ Ιθρέας, η ΠΑΕΚ, αυτές είναι οι ομάδες της Κύπρου, ορισμένες από αυτές που έχουμε επιλέξει για να σας παρουσιάσουμε. Πάμε στην Τουρκία. Η Αλάσια Χίρσπορ δεν έχει έμβλημα το δικέφαλο ετώ, αλλά είναι η Αλάσια Χίρ είναι η Φιλαδέλφια στην Τουρκία. Βρίσκεται έξω από τη Σμύρνη, εκεί είναι η Φιλαδέλφια. Και η ομάδα όλο στοιχείως, η Φιλαδέλφια που έχει δώσει τα σκύπτρα στη Νέα Φιλαδέλφια, που είναι η φυσική έδρα της ΑΕΚ από το 1930 και μετά, η ομάδα έχει χρώματα το κίτρινο και το μαύρο. Με ομάδες ποδοσφαίρου, φανατικό κοινό παρακαλώ, αν δείτε το διαδίκτυο, ομάδες βόλεϊ κλπ. Είναι η Τσορούμ Σπορ. Εδώ λοιπόν είναι ιστορία στο βιβλίο. Δεν είναι κυρίως αγωνιστικό, δηλαδή τι έχουν κάνει οι ομάδες. Είναι η ιστορία των τόπων. Τι έγινε και αυτοί οι τόποι αποφάσισαν να έχουν δικά τους αθλητικά σωματεία με έμβλημα το δικεφαλαϊτό. Τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτό το έμβλημα. Εδώ λοιπόν σε αυτή την περιοχή εκτυλίχθηκε η ιστορία με το γόρδιο δεσμό. Αυτό θα διαβάσετε στο βιβλίο. Ερζερούμ Σπορ είναι η Θεοδοσιούπολη, ο ιερός βράχος του ΝΑΤΟ, μια περιοχή όπου έχει τη δική της ιστορία. Εκεί, επειδή σήμερα εδώ τιμούμε τη μνήμη της γενοκτονίας των ποντίων, σε αυτή την περιοχή εκεί σφαγιάστηκε ο μεγαλύτερος αριθμός Αρμενίων. Έγινε μεγαλύτερη, καταγεγραμμένη ιστορικά, σφαγή των Αρμενίων. Άλλη μια γενοκτονία που αρνούνται οι Οθωμανοί Τούρκοι να αποδεχτούν.
Η ομάδα έχει αγωνιστεί μέχρι την πρώτη εθνική κατηγορία, έχει παίξει και κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, όπως βλέπετε εδώ στο δημοσίευμα, της έχει ρίξει και 3 γκολ. Η κοπελιά εδώ με χαρά ποζάρει με το έμβλημα του δικέφαλου Αϊτού στη Θεοδοσιούπολη, όπου εκεί λοιπόν στο αεροδρόμιο ήταν, είναι και η πόλη όπου πολιτογραφήθηκε για πρώτη φορά Τούρκος πολίτης ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Κόνια Σπορ. Κόνια Σπορ είναι το εικόνιο. Κόνια είναι το εικόνιο. Η ομάδα αυτή λοιπόν έχει έντονη ρίζα στην αρχαία ελληνική ιστορία. Είναι οι Καραμανλίδες. Εκεί τους δόθηκε μια διπλή επιλογή. Τους λένε θα κρατήσετε τη θρησκεία ή τη γλώσσα. Επιλέξτε. Οι άνθρωποι αυτοί επέλεξαν τη θρησκεία. Οπότε η γλώσσα για να μπορούν να μιλάνε στη δική τους ήταν με έναν ιδιωματισμό, τα λεγόμενα Καραμανλίδικα που έχουν μείνει και έχουν καταγραφεί στην ιστορία. Κρατήθηκε λοιπόν αυτή η ιστορία των τότε αυτών Ελλήνων. Και η ομάδα φυσικά έχει κρατήσει αυτό το έμβλημα, το οποίο ήταν έμβλημα πολύ ιστορικό και σήμερα αγωνίζεται στην πρώτη εθνική κατηγορία της Τουρκίας και έχει παίξει και σε ευρωπαϊκά κύπελα πρόσφατα. Η Μπεϊόγλου Σπορ είναι η Πέρα, ο αθλητικός σύλλογος Πέρα της πόλης, ονομάζεται μετά το γεγονότα του Πογκρόμ, το δεύτερο κυνηγητό ονομάζεται αναγκαστικά Μπεϊόγλου Σπορ. Μπεϊόγλου είναι η γειτονιά του Πέρα στην Κωνσταντινούπολη, το Ταξίν. Πέμπτος από αριστερά είναι ο Αλέκος Οφτανίδης, μια μεγάλη μορφή. Ξεκίνησε από την Μπεϊόγλου Σπορ, από το Πέρα και ήρθε στην ΑΕΚ που έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Ο Αλέκος Οφτανίδης και άλλοι παίκτες. Είναι η Κουρτουλού Σπορ, τα Τατάβλα. Είχαμε την τύχη πραγματικά και τη συγκίνηση να επισκεφτούμε τα γραφεία και της Πέρα και των Ταταούλων, έτσι για να το λέμε ορθώς. Τι να σας πω, δεν περιγράφεται η συγκίνηση να πηγαίνει στην πόλη και να βλέπεις αυτούς τους λιγοστούς δρομιούς, 1800 έχουν απομείνει, ακόμη να επιμένουν να κρατούν ζωντανά αυτά τα σωματεία με κανένα απολύτως ενδιαφέρον από την πολιτεία. Κανένα. Κανένα. Και κανένα απολύτως ενδιαφέρον από την ίδια την ΑΕΚ. Έχουμε παρακινήσει τώρα εμείς θεούς και δαίμονες να ασχοληθεί η ΑΕΚ με αυτά τα σωματεία τα οποία θεωρούνται η προπομπή της. Οι αθλητές που ήρθαν, ο Μίλτος, ο Ιερεμιάδης, ο Κεχανιάς, η αδελφή Ιωνά, ο Κωνσταντίνος Ισπανούδης, όλοι αυτοί που ήρθαν και δημιούργησαν την ΑΕΚ, προέρχονται από τα σωματεία αυτά της Κωνσταντινούπολης, όπως είναι καταγεγραμμένο στην έκδοση. Πάμε στη ΑΕΚ του εξωτερικού, τελειώνω, σας έχουμε κουράσει. Είναι η ΑΕΚ Μπελογιάννης στο χωριό που βρίσκεται λίγο έξω από τη Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Εκεί πραγματικά συνδέονται δύο προσφυγές. Η προσφυγιά των πολιτικών προσφύγων που έρχονταν κυνηγημένοι μετά τα γεγονότα του εκτελείου και βρήκαν στέγη εκεί έξω από την Βουδαπέστη, στην Ουγγαρία. Και θέλησαν να δημιουργήσουν ένα σωματείο ελληνικό, αθλητικό, για να θυμούνται τη ρίζα του. Και επέλεξαν ένα σωματείο με ιστορική ρίζα, προσφυγική ρίζα. Και ονόμασαν την ομάδα ΑΕΚ Μπελογιάννης. Πραγματικά αυτό ήταν το γύρισμα για μένα συναισθηματικά για να πω ότι εδώ κάτι υπάρχει και ότι πρέπει να καταγραφεί αυτό το κομμάτι της ιστορίας γιατί είναι διαφορετικό. Βοήθησε λοιπόν πάρα πολύ στο κομμάτι της καταγραφής του βιβλίου. ΑΕΚ Αβάνας. Στην Αβάνα λοιπόν. Γελάτε έτσι. Στην Κούβα υπάρχει ΑΕΚ. Είναι η ομάδα της τοπικής εκκλησίας, της Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας, η οποία έχει εμβληματολογική απαλλαγητό. Κουβανοί προφανώς Ορθόδοξοι αγωνίζονται, αλλά όπως βλέπετε εδώ και με τα φοινικόδεντρα κλπ. Είναι πραγματικά εντυπωσιακή εικόνα. ΑΕΚ Λόντον. Δεν είναι Έλληνες που τη δημιούργησαν την ομάδα, είναι Βραζιλιάνοι. Βραζιλιάνοι οι οποίοι ερωτεύτηκαν την ΑΕΚ λόγω Ριβάλτο, τα χρόνια που αγωνιζόταν στην ΑΕΚ ο Ριβάλτο. Είναι Βραζιλιάνοι μετανάστες του Λονδίνου που έφτιαξαν μια ομάδα που τη λένε ΑΕΚ. Αυτή η απίθανη ιστορία καταγράφεται και αυτή. Φωτογραφίζονται εδώ μπροστά από τον Big Ben με τη φανέλα της ΑΕΚ με μεγάλη περηφάνεια. ΑΕΚ Σικάγο, Νασιονάλ ΑΕΚ Πακιστάν, ο Τάξο Χαριτόπουλος, ήταν παλιά τερματοφύλακας της ΑΕΚ. Όχι κάποιος σημαντικός, ζογκλέρ ήταν στο τσίρκο και τον πήραν γιατί πήγε από τη μία αστεία στην άλλη. Ήταν φοβερός. Αυτός μετά έφυγε, δεν έκανε για τερματοφύλακας, δεν ήταν πολύ καλά και πήρε το θεία σόντι και συνέχισε περιδίσει από τον κόσμο. Τάκι Σόου την είχε ονομάσει την ομάδα του. Έφτασε μέχρι το Πακιστάν. Εκεί, επειδή έπαιζε μπαλίτσα αυτό, παίξανε με κάποιου εδώ εκεί ντόπιου Πακιστανού. Του λένε: εμείς έχουμε μια ομάδα εδώ, την Ασκονάλ Πακιστάν. Αλλά δεν είχαν ούτε παπούτσια ούτε φανέλες. Του έβαλε λοιπόν φανέλες τη ΑΕ, του έβαλε και ελβιέλες όπως μας το είπε ο ίδιος και το γράφει στο βιβλίο και ονόμασε την ομάδα σε ΑΕΚ Ασκονάλ Πακιστάν. Απίστευτες ιστορίες πραγματικά. ΑΕΚ Μπουρούντι, εδώ το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας έδωσε ρουχισμό μέσω τη ΑΕΚ σε μια ομάδα στο Μπουρούντι. ΑΕΚ Βέμπερλι Γκόντερε στην Αυστραλία. ΑΕΚ Σίδνεϊ, αυτό που βλέπετε, οι πιο παλιοί μπορεί να τον γνωρίζετε και αν τον έχετε προλάβει να αγωνίζετε, είναι ο Χρήστος Άμπος, ο οποίος έφυγε μετά από μια πολύ μεγάλη επιτυχημένη καριέρα στην ΑΕΚ και πήγε στην Αυστραλία. Αγωνίστηκε εκεί ένα φεγγάρι,
Ξέρετε, τότε τα λεφτά ήταν δεκαετία περίεργη, τα λεφτά ήταν καλά στο εξωτερικό. Είχε ένα ατύχημα στην Αυστραλία, έκασε το πόδι του, ακροτεριάστηκε. Ο Χρήστος Άρπος γύρισε όπως όπως στην Ελλάδα, αγωνιζόμενος στον Πανελλήνιο του Σίδνεϊ, είχε παίξει κόντρα στην ΑΕΚ εδώ, την οποία έχει κερδίσει την ΑΕΚ Σίδνεϊ 8-0. Είναι η ΑΕΚ στο Λόντον, όχι το Λονδίνο το γνωστό, αλλά το Οντάριο του Καναδά. Εκεί υπάρχουν δύο ΑΕΚ, υπάρχει η ΑΕΚ Λόντον και η ΑΕΚ Ολύμπιας. Όπως είμαστε εμείς οι Έλληνες, τρογόμαστε μεταξύ μας και οι ΑΕΚΖΙΤΕΣ ακόμα περισσότερο. Έτσι έχουν γίνει δύο ομάδες στην ίδια περιοχή. Είναι η ΑΕΚ του Ρίο Ντε Τζανέιρο με τον Ζούλιο Σέζαρ, παλιό παίκτη της ΑΕΚ, να έχει δημιουργήσει ακαδημίες εκεί. Το θυμάστε πιο πολύ που αγαπάτε την ΑΕΚ, τον Ζούλιο Σέζαρ με την κολάρα που έχει πετύχει κόντρα στη Μίλαν εκεί με το απίθανο σε εκτέλεση φάουλ. Είναι η ΑΕΚ του Σαν Φερνάντο, εδώ είναι ο Μανόλο Ρουίς, άλλος ένας παίκτης Αργεντίνος αυτός, δημιούργησε ακαδημίες της ΑΕΚ στην Αργεντινή. Είναι η ΑΕΚ τη Μισοάρα, ο Αντών Ντόμπος Ρουμάνος, φεύγοντας από την ΑΕΚ πήρε μια μεγάλη ομάδα, την Πολυτέχνικα, τη Μισοάρα, ιστορική ομάδα, και παίξει και στην Ευρώπη και τη μετονόμασε ως ΑΕΚ τη Μισοάρα, υπήρξε πρόεδρος της και αγωνίστηκε ως ΑΕΚ τη Μισοάρα και στο κύπελλο της Ευρώπης. Είναι η ΑΕΚ Νέας Υόρκης. Τότε το ομογενειακό πρωτάθλημα στην Αμερική απαριθμούσε πάνω από 100 ομάδες, είχε τρεις κατηγορίες. Μια από αυτές ήταν και η ΑΕΚ. Είναι η Αθλητική Ένωση Ελλήνων Αλεξανδρίας. Ο Ολυμπιακός Ελληνισμός εκείνα τα χρόνια ανθούσε πραγματικά. Οι αθλητές τους ερχόντουσαν στην Ελλάδα και κατακτούσαν για πλάκα το πρωτάθλημα στο στίβο, στο πινκ-πονγκ, στην κολύμβηση, στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Η ομάδα αυτή ιδρύθηκε το 1910, 14 χρόνια πριν από την ΑΕΚ, με έμβλημα, όπως βλέπετε, το δικέφαλο ετών και χρώμα και το κίτρινο και το μαύρο. Είναι πραγματικά ένα απίστευτο κομμάτι της ιστορίας. Είναι ο σύνδεσμος που παράγει τη Νέα Υόρκη, ο σύνδεσμος που είχαμε δημιουργήσει εμείς στο τέλος. Ήμουν και εγώ στη Νέα Υόρκη, να είμαι και εγώ εδώ ως ποδοσφαιριστής, δεύτερος από αριστερά κάτω, με το μαλλί εδώ. Ο Μάδος, το φαίνεται το μας Μάδος, ο Μάδος είναι εμφάνιση. Είναι η γυναικεία ομάδα της ΠΑΕ ΑΕΚ, το 1999 αγωνίστηκε στο πρωτάθλημα Ελλάδος γυναικών, για μία χρονιά τα πήγε καλά, δεν ξανάπαιξε. Και είναι και στο ράγμπι, υπάρχει ΑΕΚ ακόμα και στο ράγμπι, υπάρχει ράγμπι στην Ελλάδα, υπάρχει πρωτάθλημα ράγμπι στην Ελλάδα και έχει και την ΑΕΚ, την ΑΕΚ Κοκκινιάς. Είναι η συνέχεια της ποδοσφαιρικής ΑΕΚ Παλαιάς Κοκκινιάς. Η ομάδα αγωνίζεται σε αυτό το περίεργο άθλημα που με ρωτήσει, δεν ξέρω πώς παίζεται. Αλλά έχει και εκεί ένα δικέφαλο και είναι αυτό νομίζω άξιο μεταφοράς. Είναι το δίκτυο ακαδημίων της ΑΕΚ και βέβαια θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς της πρώτης έκδοσης. Είναι η ΠΑΕ ΑΕΚ, η ΚΑΕ ΑΕΚ, η Captain Bruin και ένας άγνωστος αλλά γνωστός, πολύ γνωστός φίλος της ΑΕΚ, ο οποίος θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του. Αυτή είναι λοιπόν η δεύτερη έκδοση, η εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου Όλες οι ΑΕΚ του κόσμου. Η έρευνα συνεχίζεται ήδη. Έχοντας πάει σε 2-3 παρουσιάσεις πριν από εδώ, έχουν βρεθεί άλλες 3-4 ΑΕΚ. Ελπίζουμε η επόμενη έκδοση να ξεπεράσει τις 400 ομάδες. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρεθήκατε εδώ. Δεν ξεχάσαμε. Το πιο βασικό τον εκπρόσωπο της ΕΠΣ. Έτσι. Μας έχει τιμήσει εδώ με την παρουσία του ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ Κοζάνης, ο κ. Χρήστος Σάβας. Είχαμε την ευκαιρία να τα πούμε και καλύτερα. Θα ήθελα να σηκωθεί να μας πει δύο κουβεντούλες. Έτσι, πού είναι. Κάτσε, λίγο. Δύο κουβεντούλες, δύο. Γι' αυτό είναι λίγο πολύ γνωστό. Πάντως θέλω να του συγχαρώ για αυτή τη πολύ καλή δουλειά που έχει κάνει και νομίζω ότι όλοι θα βοηθήσουμε σε αυτήν την προσπάθεια αγοράζοντας το βιβλίο. Η ώρα πλέον της πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κωνσταντίνης, ο κύριος Αποστόλου είναι εδώ. Αναπληρωτής πρόεδρος. Αναπληρωτής πρόεδρος. Καλά τώρα. Για να διορθώσω το τσάλι. Κάτσε από τάζ. Τσάλι μάκια. Ελάτε κι εσείς. Με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον κύριο Αγγελίδη στην Κοζάνη. Να ευχαριστήσουμε για την τιμή που έκανε να παρουσιάσει εδώ το βιβλίο του, σε αυτό το χωριό, που είναι η επιτομή της προσπάθειας του ερασιτεχνισμού
και τη ΣΑΕΚ, έτσι. Κρατάνε τον λάβαρο τη ΣΑΕΚ ψηλά και αυτοί εδώ. Ευχαριστούμε. Ξέρετε, τώρα είναι αυτό που είπατε όλοι, ότι ήρθαμε, είναι πολύ μεγάλη μας εμπειρία και μιλάω στο πληθυντικό κοινό και τα παιδιά μου και ο λόγος που είναι εδώ τα παιδιά μου και θέλω να το ζήσουν αυτό, να το δουν και να δουν πώς είναι η Ελλάδα πέρα από αυτό που γνωρίζουν εκεί στα Τσιμέντα, την Αθήνα κλπ. Κάποιες προηγούμενες παρουσιάσεις ήταν στη Νέα Υόρκη, ήταν στη Μελβούρνη. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι μετά από αυτά τα ονόματα των πόλεων που σας λέω, που είναι αχανής πόλης, να βρίσκεται ένας άνθρωπος εδώ στην Καλαμιά και να νιώθει τόσο μεγάλη ζεστασιά απέναντι σε ανθρώπους. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ, σας αγαπώ πολύ και να είστε καλά, δυνατοί και αγαπημένοι όπως είστε. Νίκο, μεγάλη χάρη σου, βρε. Αυτό ξαναπέστε. Αυτό ξαναπέστε. Όποτε, τέτοια εγώ δεν μπορώ να σου έχω στην Αθήνα. Άλλα κόλπα, όχι τέτοια όμως, λίρες και τέτοια, δεν υπάρχει. Yeah.
θεμάτα λέω, αναθεμάτα μπάσιμο, αναθεμάτα λέω, την ώρα το γελέγω σε κάνουμε κακέ. Thank you.